Ερωτησοαπαντήσεις, παιδιά, και ο NA ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Με. Κάναμε πριν λίγο το διαγωνισμό, οπότε το έχετε δει, το έχετε πάρει πρέφα. Μπορείτε να έχουμε δώσει κάποια δώρα. Συγχαρητήρια και πάλι. Και πάλι ναι. Την ίδια μέρα που κάναμε δηλαδή το διαγωνισμό και τον είδατε στη Δευτέρα, κάναμε και τα κλειδιά. Συνεχίσαμε τα κλειδιά, αλλά... απλώς θέλουμε περισσότερο χρόνο. Καταλαβαίνω. Ναι, για να τριμαριστεί όλο αυτό το πράγμα κτλ. Οπότε μην παρεξενευτείτε που μας βλέπετε με τα ίδια ρούχα. Ξεκινάω. Καλά, δεν ξέρω τι. Μπάπης, Στάμος, Μίτσος και Μάκης. Ναι, ο Μπάπης είναι ο Μπάπης. Μαζί. Ο Μπάπης μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα της ομάδας. Ναι, η πουλιά ωραία. Δεν έχουμε από κοντά. Τα τσικώ. Ωραία, ξεκινάω. Ξεκινάμε γιατί δεν θα τελειώσουμε μετά. Ναι, γιατί δεν γίνεται. Δεν έχει κανένα διόρο. Πρώτος. Λοιπόν, first, εντάξει, πλάκα κάνω. Παναγιώτη Σαούλ, θα ήθελα να μάθω ποιος, πώς, πώς και ποιος από εσάς είχε την ιδέα για τη δημιουργία του καναλιού. Λοιπόν, αυτός. Λοιπόν, κάτσε, περίμενα. Να σου πω δύο πράγματα αυτός που με καταδώσεις. Λοιπόν, πάντα με το Μάκη κάναμε διάφορες συζητήσεις κάθε φορά που βρισκόμασταν για το gaming και έτσι μια μέρα μου στράβωσε εμένα, όχι για το κανάλι, να αρχίσουμε το joystick GR. Ναι. Και τον πήρα απλώς, του λέω, είσαι να το κάνουμε. Κάτσε, περίμενα, γιατί δεν λες καλά, σαν τα πω εγώ. Με παίρνει τηλέφωνο ο τύπος ένα πρωί και μου λέει, ρε φίλε, ξέρεις τι, θα ήθελα να κάναμε ένα δικό μας κανάλι για να λέγαμε τα πράγματα να πούμε έτσι όπως θα θέλουμε εμείς, να βγάλουμε τις δικές μας λίστες. Και το κάναμε το κανάλι, φανταστείτε πώς παίζουν μπάλα όλοι και φτιάχνουν μια ομαδούλα και πάλι κάθε εβδομάδα και παίζουν. Έτσι και αυτό το λόγο το κάναμε. Και αυτό μην νομίζω ότι έχουμε κάτι να κερδίσουμε αυτό. Ναι, εντάξει, θα τα πούμε και αργότερα γιατί είναι και ερωτήσεις, αλλά ναι. Και ξεκινάει ο τύπος ένα πρωί και μου λέει: φίλε, σκέφτομαι να φτιάξουμε τελικά όντως αυτόν τον καιρό ένα κανάλι και μια σελίδα στο Facebook. Και μετά από καμιά ώρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: εντάξει, έφτιαξα σελίδα στο Facebook, άνοιξα κανάλι μου λέει στο YouTube. Joystick.gr ονομάζεται, πώς φαίνεται, καλό δεν είναι, εντάξει, θα τα πούμε αργότερα. Χωρίς να με ρωτήσει, χωρίς τίποτα. Και με παίρνει μετά τηλέφωνο ο άλλος και μου λέει. Σε θέλω να βάλω. Και μετά ανοίγαμε σιγά σιγά. Ψάχναμε άτομα. Πόσους έχουμε ρωτήσει να βοηθήσουν. Λοιπόν, πάμε στο παρακάτω. Check Tech Now. Μου δημιούργησε. Κώστας Αλιάκας, Check Tech Now. Ναι, Κώστας Αλιάκας, Check Tech Now. Μεγάλη εκτίμηση. Πες. Λοιπόν, λέει ο άνθρωπος εδώ. Μου δημιούργησε στην πρώτη σύγκρουση ανάμεσα σε PSN vs Neo vs All the Public. Όλα τα ήθελες, ε. Και δεν πήρε και τίποτα. Αχ! Δύσκολες οι ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να πεις ή εσύ ή τα παιδιά τον λόγο που αποφασίσατε. Για εννοείς εσένα ή εσύ. Ναι, 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 επειδή βγήκα εγώ στο βίντεο. Ναι, ναι. Ναι. Παιδιά. Πού είχα μείνει, γιατί μου το πάτησε. Το λόγο που αποφασίσει κάποιος να γίνει συλλέκτης και την παγίδα ότι μπορεί να παρασυρθείς από αυτό και ενώ αποκτάς πράγματα για τη συλλογή να μην παίζεις την πλειοψηφία από αυτά σαν σας έχει τύχει να μπείτε στο τρυπάκι. Παθών εδώ. Λοιπόν, πώς μας έχει τύχει. Είναι ωραία ερώτηση, θα τη διαβάζω εγώ. Ναι, διάβαζε τα σύγκριση, ναι. Θα κάνω... Είναι ωραία ερώτηση και, κόφα. Και πέφτει στην περίπτωση που έχουμε και τα... έχουμε δύο παραδείγματα. Το ένα παράδειγμα είμαι εγώ και το άλλο είναι ο Μάκης σε συλλέκτες. Εγώ είχα αρχίσει και σύλλαγα τα πάντα. Ό,τι υπάρχει σε συλλεκτική, το τσίμπα για, τη συλλο... για να υπάρχει να τα έχω έτσι συλλεκτικά. Όμως μου έτυχε και μπήκα στο τρυπάκι που λες, δηλαδή ότι μάζευα σαβούρα και τελικά κατέληξα να έχω παραπάνω πράγματα από ό,τι πραγματικά χρειαζόμουν και δεν τα είχα ανοίξει ποτέ μου. Και... αλλά τελικά λόγω έλλειψης χώρου κατάφερα και δηλαδή κατάλαβα ότι άρχισα και. Και σταμάτησε να μου γίνεται αυτό η αιμονή στο να πάρω κάτι και να αποκτήσω. Πλέον παίρνω πολύ συνειδητοποιημένα τα πράγματα και δεν έχω. Δηλαδή, ακόμα και πρόμο δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με νοιάζει μόνο το περιεχόμενο. Η περίπτωση του Μάκη είναι διαφορετική γιατί ναι, μεν είναι συλλέκτης, αλλά του αρέσει να συλλέγει αυτά που του αρέσουν. Ναι. Συγκεκριμένα. Μετά θα ήθελα να το πω και αυτό ακριβώς αυτό που είπες εσύ τώρα θα έλεγα. Ότι εγώ είμαι συλλέκτης, βέβαια, να ξέρετε ότι ό,τι παίρνω μπαίνει στο PlayStation, παίζεται, τερματίζεται και μπαίνει στο ράφι. Δηλαδή. Πολύ λίγα παιχνίδια έχω που δεν έχουν παίχτη. Ναι. Και δεν θα πάρεις ενώ δεν θα πάρεις παιχνίδι μόνο για τη συλλεκτική, θα την πάρεις, θα το πάρεις γιατί θα ήθελα να το παίξεις κιόλας. Ναι, ναι. Καλά, συλλεκτικές αγοράζω λίγες από παιχνίδια που εκτιμώ πάρα πολύ. Και αυτές που βρίσκω. Εντάξει, είναι και συλλεκτικές μου, ρε. Εντάξει, πολλές είναι και πολλές κάλτσες. Εντάξει, έδειξα και την προηγούμενη σε ένα βίντεο κάποιες συλλεκτικές, τις οποίες είχα βρει, φίλε, 20, 15 ευρώ, 10 ευρώ. Καλά, δεν είναι. Εντάξει, τις πήρα κι αυτές, αλλά day one συλλεκτικές καλές, τις οποίες τις έχω πληρώσει, είναι μόνο για Dark Souls και συνήθως για κάποια Metroid, ας πούμε, τις Nintendo πράγματα. Αυτά, αλλά συνήθως συλλέγω παιχνίδια τα οποία τα γουστάρω πολύ, δηλαδή στο ράφι μου δεν θα βρείτε μαλακίες επάνω, καθόλου. Ναι, αυτό μπορεί να το δείτε κάποια στιγμή. Και αν μου τύχει, δηλαδή μάπα το στέλνω κατευθείαν. Ναι, αυτό, λέω και νομίζω ότι αυτό που λες ότι συμβαίνει, δηλαδή όπως συνέβη και σε ένα Κώστα,
σε πάρα πολλούς μπορεί να συμβεί να μπαίνουν σε ένα τέτοιο τρυπάκι κατανάλωσης, υπερκατανάλωσης περιεχομένου σε που πιάνει, το... σε πιάνει τρέλα. Σε πιάνει σημανία, ναι. Και εκεί στοχεύουν και οι εταιρείες και τα marketing, εκεί πέρα. Εγώ δεν είμαι συλλέκτης, οπότε εντάξει. Οπότε εσύ δεν την παλεύεσαι. Στα ρητά κρατάω αυτά που μου αρέσουν. Πέρυσι. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει. Κόψε τι κάρτε από εδώ, από εκεί με έξω την κυνήγια. Βοήθησα και εγώ στο να τα πάρει. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Ο φίλο μα ο GRPS Nation μα εύχεται καλή επιτυχία σε όλου. Εύχεται καλή επιτυχία σε όλου. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου. Ο Αρουπάνης 72, γεια σου Πάνο. Έχει ερώτηση όμως εδώ. Α, έχει και ερώτηση αυτός. Συγγνώμη ρε GRPS Nation. Ποιος από εσάς δημιουργήσει το λόγο του καναλιού? Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, είναι ο Τζέρι. Τζέρι Μεταξάς, τον έχετε δει σε ένα παλιό giveaway που είχαμε κάνει. Απλά υπάρχει μια ιστορία για το παλιό, τώρα να την πούμε. Το παλιό... Το παλιό λόγο. Το πιο παλιό λόγο. Δεν με ρωτάει για το παλιό λόγο. Εντάξει, δεν ξέρω αν χρειάζεται να... Αυτό, δεν με ρωτάει για το παλιό λόγο. Ναι, λοιπόν, το Τζέρι, ναι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, απεριόριστο τον ευχαριστούμε για το για πολλά, βεβαίως, φυσικά. Λοιπόν, Αορπάνος 72, γεια σου Πάνο, το ξαναπα πριν. Πώς και PC Games Giveaway, ποιος είναι ο PC Gamer της παρέας? Και εδώ κολλάει πάλι ο προηγούμενος, ότι ο Τζέρι είναι ο PC Gamer της παρέας. Και σταμάτησε και, PC Gamer. Και ο σταμάτησε, ναι, αρκετά. Αλλά ο Τζέρι είναι πολύ hardcore, δηλαδή έχει και την 1080 με την κάρτα, έχει και, και την κουτάρα του και τα όλα του αυτά. Απλώς δεν μπορεί να είναι μόνιμο μέλος της ομάδας και... Δεν μπορεί να είναι μεθάει... όχι μόνιμο, δεν μπορεί να είναι σταθερά σε βίντεο, μας βοηθάει σε άλλα πράγματα. Μας βοηθάει σε άλλα πράγματα και τον εκτιμούμε γι' αυτό. Εντάξει, λίγο πολύ όμως όλοι έχουμε ασχοληθεί με PC gaming, ρε φίλε. Εντάξει, και εγώ, ναι. Καλά, εγώ έπαιζα πολύ click and point σαν PC gamer, δεν είμαστε PC gamer. Όχι, απλά εντάξει, είμαστε τα πάντα. Στην ερώτησή σου πάνω πώς και PC games giveaway, τα επέλεξα εγώ τα δώρα. Νομίζω ότι έχουμε ρίξει λίγο τους πισάκιδες, γιατί... Δεν έχουμε και τη γνώση για να πάμε προς τα εκεί, οπότε εντάξει, θέλαμε και λίγο να ευχαριστούμε. Αν έστω υπάρχει ένας που παίζει PC και μας βλέπει, να πει ρε παιδί μου, εντάξει, το εκτιμώ ότι σκεφτήκατε και εμένα που δεν βλέπω, που δεν έχω κονσόλες. Αυτό. Λοιπόν, Πάνος. Το πρώτο συλλεκτικό που αγόρεσες τι ήταν? Πάμε τη σειρά. Εγώ, το Dark Souls ήταν. Η πρώτη μου συλλεκτική ήταν η συλλεκτική του Dark Souls του 2. Αυτή ήταν η πρώτη μου συλλεκτική. Εμένα πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η συλλεκτική του Alan Wake. Που ήταν έτσι ένα σαν βιβλίο, πολύ ωραία συλλεκτική. Εγώ δεν έχω. Εσύ πας εσύ. Είναι ότι αγόραζε ο Άλφος. Το κυνηγάει, το κυνηγάει. Αλλά έχει αγόραζε, εντάξει, κομπλέ. Κάτσε. Μισό έχουμε. Αστά. Ωραία. Alpasar GR, ευχαριστούμε. Ποιος είχε διάσει τον λόγο, αναφέραμε πριν τον Τζέρι. Ευχαριστούμε κιόλας. Η Lightning App, αγαπημένο game από τη συλλογή σας. Δύσκολο. Δύσκολη ερώτηση. Έχω πάρα πολλά αγαπημένα. Αλλά αυτό που άμα μου πεις... Ζήτημα ζωής και θανάτου, διαλέγεις ένα. Dark Souls. Dark Souls. Ναι, ναι. Ποιο, ναι. Από όλα. 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 Πω, στάμε εσύ γιατί εγώ έχω κολλήσει τώρα. Τώρα σκέφτομαι, περάνε όλα τα παιδιά. Από τα λίγα, από αυτά τα καλά που έχω κρατήσει, Bloodborne. Εγώ παιδιά θα πω Final Fantasy 7. Το είχα βέβαια στη λογή, τώρα δεν το έχω, αλλά Final Fantasy 7 θα πω γιατί πολύ συγκεκριμένο. Καστιλάνια, αφήσου τους να λέω. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστος Αποστολίδης, αγαπημένο horror games και αγαπημένη αγαπημένη ταινία Star Wars. Ταινία Star Wars, ναι. Ταινία Star Wars, αρέσει του καθένα Star Wars. Όχι, κοίτα, δεν είμαι πολύ fan του. Τα έχω δει όλα όμως μέχρι εδώ και μου αρέσει πολύ. Το λογικά πρέπει να είναι το επεισόδιο το πρώτο. Είναι από τα... Είχαν βγει τα τρία παλιά. Ναι, και βγήκαν την καινούργια τριλογία που αυτά όμως είναι prequel τα τρία. Ναι, το πρώτο επεισόδιο μου άρεσε πάρα πολύ. Το prequel εννοεί. Ναι, ναι, ναι. Σ' άρεσε το πρώτο. Ναι, αυτό μου άρεσε πολύ. Το είχα δει στο σινεμά και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ τότε. Εγώ πάντα μου άρεσε το δεύτερο επεισόδιο που είχε παιχτεί, αλλά σαν χρονολογικά, όταν βγήκαν ήταν το 5. Το 5 είναι από τα αγαπημένα μου και ήταν τότε που είχα πάθει σοκ με τα που σκάει στην αρχή στην εκείνη την έρημο με το χιόνι και βλέπουν τα πρώτα τα 80, τα τεράστια. Είχα πάθει σοκ και τα κομμάτια. Ωραίο και αυτό, και αυτό ήταν. Ακόμα το θυμάμαι αυτή. Με τη βάση που ήταν κάτω. Εμένα η πρώτη. Το πρώτο. Δηλαδή το επεισόδιο 4, πρώτο από τα κανονικά. Σε να πάρει ποιος αρέσει. Ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος. Δεν θα πάρω. Και horror game. Horror games.
Νομίζω το καλύτερο που έχω παίξει σε όλη μου τη ζωή και μου έχει μείνει ανεξίτηλο σαν horror game είναι το Silent Hill το 1. Ναι, συμφωνήσω πολύ. Εμένα δεν μου αρέσουν τα horror games καθαρά, μου αρέσουν τα περισσότερα τα survival horror. Οπότε θα πω και εγώ, θα μείνω και εγώ στα παλιά. Θα μείνω στο Resident Evil 1 που μου είχε κάνει την μεγαλύτερη εντύπωση όταν το είχα πρωτοπαίξει σε πολλά. Ναι, και αυτό μου είχε κάνει εντύπωση. Απλά ναι, από ναι, τα ναι, δύο ναι, κερδίζει το Silent Hill για μένα. Εμένα παιδί μου αρέσει πιο πολύ να έχει. Εντάξει, μου αρέσουν, να είναι στο στυλ του Resident. Με έκανε παρέα να τα παίξω. Έτσι και πάνω. Ναι, με είχα κλασικά. Πες εσύ. Λοιπόν, πες τα όλα τώρα, παμπί. Ο φίλος Γιόροντα Βέρτεκ μας ρωτάει PC ή PlayStation 4. Από εγώ, θα σου πω εγώ τι θα γίνει. Λοιπόν, είναι ανάλογα που έχει συνηθίσει από μικρό να παίζει. Αν έχει συνηθίσει να παίζει ξαπλωμένο στο καναπέ σου με την κονσόλα σου και το χειριστήριο στα χέρια, ασφαλώς και θα πας σε PS4. Αν όμως σε είχαν από πιτσιδικά οι γονείς σου και αυτά σου είχαν πάρει έναν υπολογιστή, έχει εξοικειωθεί στο να χρησιμοποιήσει υπολογιστή και να παίζει τα παιχνίδια σου, τότε δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε για PC. Ωραία. Να προσθέσω. Άκου να προσθέσω εγώ. Για εμάς τους τέσσερις, αυτή η ερώτηση δεν υπάρχει. Δεν τίθεται θέμα σύγκριση. Ναι. Δεν είναι ούτε θέμα κόστου εμείς που μιλάμε. Είναι θέμα συνήθειας. Είναι θέμα συνήθειας. Μα γι' αυτό το είπα. Και ούτε κράζουμε αυτούς που τους αρέσει το PC gaming ή το Xbox ή το Nintendo. Όπου ο καθένας παίζει εκεί που του γουστάρει και εκεί που του αρέσει να παίζει. Ποτέ δεν θα μας λες να λέμε «Α, εσύ παίζεις έτσι, είσαι αυτός» και τα άλλα. Ναι, ναι. Οπότε δεν τίθεται σαν ερώτηση για μας, άμα προτιμούμε κάτι. Προτιμάμε το PlayStation γιατί έχουμε συνηθίσει να παίζουμε εκεί πέρα. Βασικά γενικότερα προτιμάμε τις κονσόλες. Εγώ δηλαδή τρώω σκαλώματα ανακαιρούς τώρα, ας πούμε, παίζω PlayStation 4. Κάποια στιγμή είχα κολλήσει, έπαιζα στο Xbox One, το οποίο τότε ήταν ένα μεγάλο. Δεν μου χώραγε που θα το έδωσα. Τώρα περιμένω, ας πούμε, το καινούριο το Xbox το X, το οποίο μάλλον θα το τσιμπήσω, μπορεί να σκαλώσω και να παίζω εκεί μονίμως. Δηλαδή δεν είναι. Με τις κονσόλες έχω συνηθίσει, γιατί για μένα είναι εξαπλώνω, έχω τα χειριστήρια στα χέρια, έχω την κατάσταση. Θα σου πει και κάποιο και στην κονσόλα που να την βλέπει πλέον και στη τηλεόραση. Και πάλι να ξαπλώνει. Και το PC. Ναι, μπορεί να το κάνει. Κάτι τώρα έχουμε συνηθίσει, δεν είναι. Δεν ξέρω, ναι. Είναι αλλιώς για μας. Άμα μπορεί κάποιο άμα του φέρει το PC και το συναρμολογήσει και το πάλι στο ίδιο στυλ να πει εντάξει, δεν είναι. Παίζω εδώ πέρα τώρα. Ναι, καλά. Νομίζω ότι δεν θα ήθελα να έχω ένα PC καλό. Λοιπόν, ο Δημήτρης Βασιλείου ρωτάει ποιο PC game έχει λιώσει περισσότερο. Πάμε λίγο στην αρχαιότητα. Εγώ μένα είναι εύκολο. Και για μένα εύκολο είναι. Και εμένα πολύ εύκολο είναι. Για πες, αφού είναι όλα εύκολα. Diablo 2. Diablo 2. Εμένα είναι Age of Empires 2. Εγώ θα πω 2. Diablo 2 και το Vampire the Masquerade το πρώτο. Πού, ωραίο παιχνίδι. Παιχνιδάρα. Εγώ το είμαι έχω λιώσει μαλάκι. Και κάποια ερώτηση στο PC μου. Δεν ξέρω. PC δεν έχω παίξει ποτέ, ρε φίλε, στο διάστημα. Μετράνε και τα MMO. Μετράνε και τα MMO. Εντάξει, άμα πάμε για MMO, WoW και Lineage. Στο WoW έχεις πάρει Master. Έχεις βάλει δίπλωμα στο WoW, Master, σου έχουν δώσει δίπλωμα. Και στο WoW και στο Lineage. Και στο Lineage. Λοιπόν, έλα, αυτά είναι το παρακάτω. Λοιπόν, ο Κυριάκος Κάπα μας ρωτά για μικρό κανάλι, κάνετε ωραία βίντεο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σκέφτεστε να επικεντρωθείτε σε unboxing βίντεο ή σε reviews. Κοίτα, αδερφέ, τώρα για την ώρα, έτσι πως είμαστε. Ρε φίλε, και τα τρία μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ναι. Δεν είναι κάπου που. Απλά αυτό που θα επικεντρωθούμε σε αυτό το κανάλι και που έχουμε επικεντρωθεί είναι στο ότι είναι game καθαρά. Ναι, μόνο δεν πρόκειται να δει κάτι άλλο δηλαδή από αυτό το κανάλι. Ακόμα και τα unboxing που θα κάνουμε και ευελπιστούμε κάποια στιγμή να έχουμε περισσότερα προϊόντα να μπορούμε να σα δείξουμε, θα είναι μόνο game. Δεν θέλουμε να αρχίσουμε να δείχνουμε ότι. Κινητά, α πούμε, τέτοια. Ναι, δεν έχουν καμία σχέση. Οτιδήποτε keyboard μα στείλουν να το κάνουμε unboxing. Αν δηλαδή δείτε από εμά keyboard, θα είναι αποκλειστικά gaming keyboard. Ναι, λέμε τώρα. Μελλοντικά και τέτοια. Ή άμα δείτε ποντίκι. Γιατί, να πω γιατί δεν θέλουμε να έχει ένα ανούσιο περιεχόμενο το κανάλι. Να έχουμε τέχνη συνέχεια βίντεο που στην ουσία είναι λίγο ανούσια. Εντάξει, ωραία τα προϊόντα, ναι, αλλά θέλουμε να μιλάμε και να συζητάμε. Τέλος πάντων, καλά αυτό είναι. Καλά, λέμε και μεγάλες κουβέντες τώρα γιατί μετά δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Εντάξει. Γιατί μπορεί να στείλουν, ας πούμε, κάποια προϊόντα τα οποία όντως μπορεί να κάνουν και για gaming και να μην είναι όμως. Να μην τα παίρνει ένα gamer. Εντάξει, θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να φιλτράρουμε και να κάτσουμε να φιλτράρουμε και να λέμε ποιο περνάει και ποιο όχι για να μπορούμε. Ποιο μας ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνουμε εδώ με αυτό. Είναι ότι δεν θα δείτε από εμάς, ας πούμε, πολλά προϊόντα. Από τον Gearbest πρέπει. Ναι. Δεν έχουμε καμία σχέση. Το έχουμε αποφασίσει. Ναι, δεν έχουμε καμία σχέση με εμάς. Είναι δικιά μας απόφαση. Λοιπόν, η Eva Tube συμμετέχω. Ευχαριστούμε. Πώς αποφασίσατε να κάνετε YouTube κανάλι. Νομίζω καλύφθηκε από πιο πριν. Ναι, είπαμε στην αρχή. Ο Αντώνης Φραγκάκης
Παιδιά, πολλά μπράβο για το κανάλι σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Αυτό εντάξει. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι το PC gaming αργοπεθαίνει? Θα ξαναδούμε άραγε κανένα φαντασμογόρια, κανένα αμερζόν? Το που είπες παιχνιδάρες τώρα. Εντάξει, έχει πεθάνει το click and point, εννοεί. Το PC μάλλον gaming αυτό, είναι, το αυτό gaming μάλλον. Είναι πιο μεγάλο. Δεν πεθαίνει το PC gaming γιατί υπάρχει το Steam. Πρώτον. Εγώ δηλαδή πολύ δεν το βλέπω ότι έχει πάρει φόρα. Έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση. Πλέον νομίζω κακώς το λέμε και PC gaming, πρέπει να το λέμε Steam gaming. Ναι. Γιατί έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση σε developers να υποστηρίζουν το PC. Τώρα βλέπουμε πολύ άσχημα ports και αυτό φταίνει καθαρά οι publishers για το, ναι, για το τι βλέπουμε. Και πόση σημασία δίνουν. Όχι, δεν πεθαίνει. Το PC gaming δεν θα πεθάνει ποτέ. Δεν θα πεθάνει ποτέ. Τα click and point όμως. Τα click and point, παιδιά, είναι απόφευκτο κάποιες κατηγορίες να εξαφανιστούν. Έχουν εξαφανιστεί τελείως. Και να παίρνουν αυτό το υβριδικό walking simulator και adventure. Πάνε κάπου προς εκεί. Τα οποία δεν έχουν καμία σχέση. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Δεν σχεδόν δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, έχουμε την Daedalic που φτιάχνει κάποια click and point, συνεχίζει με ωραίο ρυθμό. Αλλά εντάξει, προφανώς και δεν είναι αρκετά. Δηλαδή και το καινούριο το Siberia το 3 ήταν λίγο σε σχέση με τους δύο. Δεν το έχω παίξει το 3, ναι, ήταν λίγο. Και εγώ δεν το έχω παίξει γενικά τα Siberia. Θα βγει στο Switch και οπότε περιμένω να τα δω. Τα έχω παίξει εγώ τα. Οπότε. Σας λέω, και οπότε άμα θα ξαναδούμε φαντασμαγόρια, άμα νοήσει σαν κατηγορία, χλωμό. Αλλά σαν ποιότητα του παιχνιδιού θα έχουμε πολλά άλλα παιχνίδια που έχουν την ίδια ποιότητα. Λοιπόν, Ιρένα, μπράβο παιδιά. Η ερώτησή μου είναι ποιο είναι ο στόχο για το κανάλι. Να τα οικονομήσουμε, να βγάλουμε πάρα πολλά λεφτά, να γίνουμε εκατομμυριούχοι από αυτό. Ήδη βγάλαμε το πρώτο μου το πρώτο. Είναι σαν το κινητά, βίλες. Ναι ρε, θα μας βλέπετε στο Μαλιμπού θα κάνουμε. Στο Μαλιμπού, στις πλάτες σας. Στις πλάτες σας. Λοιπόν, ο στόχος μας είναι να περάσουμε καλά. Ναι, να μου επιτρέψεις να απαντήσω. Λοιπόν, έχουμε θέσει 4 στόχους για το κανάλι για την ώρα. Έχουμε πετύχει τους 3, θα σας πω και τους 4. Ο πρώτος είναι ότι φτιάχνοντας το κανάλι να περάσουμε καλά. Το οποίο το πετυχαίνουμε. Ναι. Ο δεύτερος στόχος που θέσαμε ήταν να γνωρίσουμε άτομα μέσα από αυτή την προσπάθεια τα οποία μοιράζονται περίπου το ίδιο πράγμα με εμάς, το gaming δηλαδή, και έχουμε γνωρίσει όπως και η συνέντευξη που ήταν με τα παιδιά με τη Lucy Ferret και άλλα πολλά παιδιά που συζητάμε και τέτοια. Και ο τρίτος στόχος είναι να καταφέρουμε να εκφραστούμε, να εκφράσουμε τις σκέψεις μας μέσα από το κανάλι. Ναι. Και το οποίο το πετυχαίνουμε και αυτό, δηλαδή πράγματα που μας ανησυχούν ή που γουστάρουμε, τα περνάμε μέσα από τα βίντεο. Ο τέταρτος στόχος που δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα είναι να μπορούμε, παιδιά, να πάρουμε κάποιο παιχνιδάκι, καμιά συλλεκτική, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβό χόμπι. Έχουμε ένα ακριβό χόμπι το οποίο και να μπορούμε να σας τη δείχνουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να στηρίξουμε οτιδήποτε κυκλοφορία. Οπότε θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, άμα πετύχουμε αυτό το στόχο, θα μας ξελαφρώσει πάρα πολύ. Ναι. Γιατί έχουμε δώσει πολύ χρήμα. Και πρόμο να τα παίρνεις, δηλαδή, ναι, μπορείς να τα δοκιμάζεις αυτά. Να μπορούμε, ρε παιδί μου, βγαίνει το Evil Within 2, όπως βγήκε τώρα και δεν μπορούμε να το έχουμε, να μπορούμε όμως να το κάνουμε ένα joy play, να το δείτε κι εσείς, να πούμε δύο πραγματάκια και να κάνουμε και μια κουβέντα. Να κάνουμε και ένα αυτό, review κτλ. Εν τω μεταξύ, όπως είπα και στην αρχή, το κανάλι φτιάχτηκε. Πώς πάτε ορισμένοι τύποι και φτιάχνετε μια ομάδα και παίζετε κάθε Κυριακή την μπαλίτσα σας? Το ίδιο πράγμα κάναμε κι εμείς. Απλά αντί για μπάλα έχουμε αυτό το χόμπι. Ναι. Δεν είναι. Τέξτε, από την αρχή. Και για τα συγκροτήματα, έτσι όπως είμαστε τώρα, και για τα συγκροτήματα. Εδώ με τον Μπάμπι. Ωραία, λοιπόν, Στέλιος Οικονόμου. Ποια είναι τα αγαπημένα σας games? Τώρα φαντάζομαι ότι θα εννοείς σαν κατηγορία ή γενικά ποια είναι τα αγαπημένα μας games. Έτσι και ξεκινήσουμε είναι αυτή. Πολλά ρε φίλε, δηλαδή. Να πούμε ένα top 3. Ένα top 3 ο καθένας. Πέντε, ένα top 3 ο καθένας, ναι. Για πες. Από εγώ είναι. Από την καινούργια γενιά όμως, από την παλιά γενιά. Αγαπημένα φίλε, ever. Θα εννοώ. Ever. Ναι, ever. Τώρα θα το κάνουμε έτσι για να είναι πιο εύκολο. Όπω είναι λίγο τα ever, θέλω. Τώρα παιδιά. Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δει. Είναι. Θα πω το Dark Souls. Ναι. Θα πω το Castlevania Symphony of the Night. Και το τρίτο θα είναι το Metal Gear. Μπράβο. Εγώ ξεκινάω από το Metal Gear που είπες εσύ. Final Fantasy 7 και Demon's Souls. Αυτά τα τρία. Άμα είχα παίξει το Dark, μπορεί να είναι το Dark, αλλά δεν το έχω παίξει. Soul River, Symphony of the Night και Dark Souls 1. Bobby. Blood Omen, Symphony of the Night και Metal Gear. Καλυφθήκαμε. Ποικιλία. Ποικιλία, ναι. Το Metal Gear είναι εκεί παντού. Εγώ δεν το πάρω. Καλή, ο φίλος GD Captain. Καλή επιτυχία, Joystickades. Joystickades, ναι. Ναι. Άμα κέρδισα την 24 credit card, θα έπαιρνα μέσα στο The Last of Us που το έχει προσφορά στο PlayStation Store στα 11 ευρώ. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρες μέρος.
Ο Πάνος 13 Σύφνο. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα παιδιά, ενδιαφέρον φαίνεται το κανάλι σας, ευχαριστούμε πολύ. Οπότε καλή επιτυχία. Ποιος είναι ο στόχος του κανιού, είναι η ερώτησή μου. Το είπα. Τα είπαμε, ναι, πριν τα απαντήσαμε όλα. Λοιπόν, Θοδωρής Παπανικόλας. Μπράβο παιδιά στο κανάλι σας και καλή επιτυχία σε όλους. Και ερώτηση. Ποιο θεωρείτε κατά τη γνώμη σας με αφορμή τα horror games που βγήκαν φέτος ότι είναι το καλύτερο για το 2017. Ποια βγήκαν φέτος καταρχάς? Resident Evil 7. Ναι. 7. Evil Within 2. Evil Within 2. Outlast 2. Outlast 2. Τώρα είναι και πολλά horror indie. Είναι πολλά indie, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θυμάμαι και ποια άλλα έχουμε παίξει. Τώρα τι να πούμε, ακόμα από τα γνωστά. Κοίτα, εγώ θα έχω ξεχωρίσει. Εγώ δεν έχω ξεχωρίσει. Δεν θυμάμαι πάρα πολλά, αλλά. Ναι. Σαν χώρο, εγώ έχω ξεχωρίσει πολύ το Resident Evil 7. Ναι, εντάξει, παίξαμε δηλαδή ουσιαστικά τα καινούργια. Είχαμε παίξει το Outlast 2 και το Resident Evil 7. Αβαβά, ασυζητητή Resident Evil 7. Τώρα το Evil Within το 2 δεν το έχουμε παίξει. Δεν τα έχουμε παίξει, ναι, δεν τα έχουμε παίξει και όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Retropolis Gris, γεια σου πάνω. Μίτσο είσαι το Ray, ευχαριστούμε. Η ερώτησή μου είναι ποιο είναι το αγαπημένο σας arcade game. Arcade. Στο διαγωνισμό μην με υπολογίζεις. Ναι, εντάξει. Ναι, λοιπόν, κάτι θα σας πω εγώ, είναι περίεργο το παιχνίδι μου. Τώρα δεν ξέρω ποιος το ξέρει και ποιος το έχει παίξει. Εγώ έχω λιώσει με αυτό και ονομάζεται Toki. Με έναν πίθηκο ο οποίος πέταγε μπαλίτσες από το στόμα. Τον είχε πιάσει μια αγριά, ναι. Τον μεταμόρφωσε σε πίθηκο και τον πήρε την κόμενα. Αυτό ήταν και PlayStation 1. Όχι. Δεν είπα, αυτό μόνο εγώ και μερικοί που ψαχνόντουσαν πολύ με τα αρκέτσι το έχουν πει. Στην Αμερική. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι που είναι και αγαπημένο μου και το έχω λιώσει άπειρα είναι το Golden Axe. Που το έχω λιώσει όμως, δηλαδή να μου πάθω. Αυτό. Ωραία. Χωρίς και κάτι λέω. Κάντε λέω και εντάξει. Πού, που κάνει άλλο παιχνίδι. Φοβερό. Εγώ δεν έχει τάτι, δεν το έχω κάνει. Ωραία, πες εσύ. Α, τι ρε, δεν το φάτηκα. Πότε δεν παίζαμε φάτηκα, εγώ δεν έχω παίξει. Τίποτα δεν έχει παίξει. Και είσαι μαζί μας, κάνεις παρέα μαζί μας. Γιατί δεν θα έπρεπε. Πού είσαι, εδώ θα είναι ο ντράμα. Εντάξει, εδώ θα είναι ο ντράμα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε λίγο ως γκέιμερ. Μόνο αυτός εδώ πέρα έβαζε και μέσα. Όχι, την άλλη φορά που του κόλλησε το κατοστάρικο, του έδωσε μία και του βγάλει κι άλλα. Και δεν θα του βγάλει. Λοιπόν, ο κύριο Ζαμπρόκ. Good luck σε όλου, ευχαριστούμε. Κώστας Μπουτσιβάρης, πώς σας φάνηκε το καινούριο Blade Runner, δεν ξέρω τα. Δεν το είχα δει ακόμα. Δεν το είχα δει ακόμα. Blade Runner λέει ο Blade Runner. Λοιπόν, δεν το είδα, το παλιό είναι από τα αγαπημένα μου. Περιμένω πώς και πώς να δω το καινούριο. Θα έρθει η ώρα του. Ο Φώτης Greek Gamer, πώς αρχίσατε να ασχολείστε με το gaming. Τι είπες τώρα. Ξέρω εγώ τώρα τι είχε γίνει. Κοίταξε, εγώ θυμάμαι. Η πιο κοντινή ανάμνηση είναι ότι επειδή ο πατέρας μου πήγαινε συνέχεια σε ένα καφενείο το οποίο είχε μέσα 5-6 ουφάδικα. Πρώτη φορά εκεί τα είδα δηλαδή τα ηλεκτρονικά, εκεί χειρίστηκα. Με το Pac-Man άρχισα εγώ. Γινόταν ένα πανικό εκεί με το Pac-Man, οπότε άρχισα και εγώ και έπαιζα από εκεί. Δηλαδή πήγαινε ο πατέρας μου για να με κοροϊδέψει, μου δίνε λεφτά, έβαζα στο Pac-Man, μου τα τρώγε το Pac-Man. Είχα φτάσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο βέβαια σε μια δόση. Από εκεί ξεκίνησα εγώ το gaming, ας πούμε. Άμα το θεωρούμε σαν αρχή αυτό, αυτό είναι αρχή μου. Ναι, και εγώ παρόμοια φάση. Πάντα τα καλοκαίρια πηγαίνοντας για Κέρκυρα στις παντόφλες τις μεγάλες, τα φεριμπότ. Δεν θυμάμαι πολύ πιτσιρικά. Θυμάμαι να προσπαθώ να φτάσω τα arcades. Μετά κουλήσε Game Boy και κάτι τέτοια. Ναι, και εμένα κουλήσε Game Boy. Εγώ παρόμοια ιστορία. Όλοι παρόμοια στην ηλικία μας. Παρόμοια ιστορία. Ναι, να ξεκίνησα με Game Boy. Θυμάσαι τι είχε γίνει, όπου ήθελα να παίξει. Εσύ είσαι από το Game Boy ξεκινημένο. Ναι, γι' αυτό δεν έχει παίξει κέρδη. Ναι, δεν έχει παίξει κέρδη. Δεν τον έπαιρνε, έπαιρνε εμένα ο πατέρας μου. Και επειδή γκρίνιαζε εγώ για να με κοροϊδέψει, μου δίνει λεφτά και μου λέει πήγαινε παίξει. Πάντω ποτέ δεν μου τράβηξαν τα αργία την περιέργεια να παίξω. Ναι. Γενικότερα. Λοιπόν, ο Θάνος Βασιλείου λέει καλή αρχή, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάνο. Στέφανο Κάπα, καλησπέρα, αγαπημένο GRPG και ποιο είναι το PSN ID σα. Λοιπόν. Και το πω εγώ, άμα τους το πω, πώς θα το γράψουμε. Θα τα βάλουμε σε τέτοιο, ρε, PSN account, ρε. Εντάξει, θα τα βολέψουμε. Α, θα τα βάλεις από κάτω στην περιγραφή, για τα PSN account. Θα τα δείξεις από εδώ δίπλα. Ναι, θα βάλουμε από κάτω, ναι. Στην περιγραφή. Έχεις κάποιο αγαπημένο, μπορεί να μην έχεις. Το JRPG. Ναι, έχεις κάποιο αγαπημένο. Το Final Fantasy θεωρείται JRPG, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, οπότε εμένα είναι το JRPG που αγάπησα, ας πούμε. Το 10. Πρέπει να είναι και το 10. Το 10. Ναι. Το 10. Το έπαιξα τόλιωσα. Είναι το μοναδικό Final Fantasy που έχω παίξει και νομίζω πρέπει να είναι και το μοναδικό JRPG που έχω παίξει. Ναι, δεν έχει τίποτα. Ναι, και εγώ εντάξει, εγώ για μένα είναι εύκολο. Ρωτήσω, θα πω το 7 γιατί και εγώ εκεί πρώτη φορά πιτσιρικά σου. Και εγώ δεν έχω παίξει. Ωραία, γιατί έτσι αυτό το 10. Εδώ πέρα. Ναι, πολλά JRPG δεν έχω παίξει ούτε εγώ. Οπότε θα βάλω το Final Fantasy το 8. Το 8.
Λοιπόν, τι πιστεύετε για το Digital Gaming, ρωτάει ο Inactive Foundation. Πω, δύσκολη, τώρα θέλει εδώ. Digital Gaming. Κοιτάξτε, θα πω εγώ γρήγορα για να σας ξελασπώσω όλους το ρεμάλια. Λοιπόν, το Digital Gaming δεν είναι κάτι να το δαιμονοποιούμε. Ούτε ήρθε να καταστρέψει το gaming, ούτε τίποτα. Σαν φάση. Ο τρόπος που το προσπαθούν να το πλασάρουν οι εταιρείες και ο τρόπος που το περνούν είναι που είναι κακό και καταστρέφει και το retail. Για μένα θα μπορούσαν να συμπάρχουν και τα δύο. Παρουσιάζουν πάρα πολλές πάρα πολλά θετικά και αρνητικά και τα δύο. Καλά, μην νομίζω ότι θα εξαφανιστεί και ποτέ το retail. Θα υπάρχει το retail, θα σε κάποια φάση θα βάλει μέσα ένα κωδικό αντί για ένα δισκάκι. Ναι, εντάξει, ο retail. Έτσι πάντα... έχει γίνει ήδη και στο PC σε πολλά παιχνίδια. Ναι, retail πάντα εννοούμε με την κλασική έννοια με το δισκάκι. Αυτό εννοούμε. Ναι, αλλά δεν θα είναι retail πλέον, παιδιά. Δηλαδή, αν φτάσει εκεί πέρα, ας πούμε, η κονσόλα, γιατί εγώ είμαι κονσολάς είμαι και γι' αυτό το λέω, και φτάσει να μου δίνουν ένα κωδικό μέσα, δεν νομίζω ότι θα κάθομαι να αγοράσω τώρα από το κατάστημα το πλαστικό. Και να το έχω εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει νόημα σε όλο αυτό. Τέλος πάντων, μην το ξεχυλώσουμε λίγο, γιατί είναι μεγάλο θέμα να μπορεί να κάνουμε και ένα βιντεάκι. Λοιπόν, Νίκος Αποστολάρας. Αχ, μπήκα κι εγώ. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, Παναγιώτης Μανίκας, ποια είναι η άποψή σας για το VR game? Λοιπόν, η άποψή μας, δεν έχουμε άποψη όσον αφορά τα τωρινά συστήματα. Εμείς γουστάρουμε. Εμένα θετική. Ναι, θέλουμε πάρα πολύ. Είναι όνειρό μας να κάνουμε ένα τέτοιο βήμα. Ακόμα νομίζω είναι πολύ... νωρίς για να μπορούμε να τα κρίνουμε. Είναι πολύ νωρίς να σκάσει 400 ευρώ γιατί εγώ με το σταμάτησε μια έκθεση το δοκιμάσαμε και είχαμε πάθει σοκ. Ναι, ρε, εσύ, αλλά ναι, το και δοκιμάσαμε το PSVR, δεν δοκιμάσαμε ούτε Oculus το οποίο δείχνει HD. Είναι το πρόβλημα του περιεχομένου. Δύσκολα θα κάνεις το βήμα με το σωστό περιεχομένο. Θα το δοκιμάσεις, θα έρθει η ώρα. Το έχουμε ετοιμάσει. Ετοιμάζουμε ωραίο βιντεάκι. Σαν καημένο το. Ναι, γάμο το. Και πιστεύω όταν καταφέρουν τεχνολογικά και υπερβούν και τις διάφορους περιορισμούς θα είναι πολύ πιο... Θα είναι, για μένα γιατί αλλάζει το game τελείως. Ναι. Τελείως. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πόσο μπορείς να το έχεις αυτό στο πράγμα. Ναι, αυτό σου λέω άμα μπορούν τεχνολογικά υπάρχει... στο μέλλον μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη κάθε. Ξέρεις τι γίνεται, υπάρχει και άλλο πράγμα. Επηρεάζει πολύ κόσμο όταν το φοράς. Ναι. Και τον ζαλίζει λόγω του ότι ο εγκέφαλος ξέρει ότι είσαι καθισμένος στον καναπέ, ενώ σε βλέπει ξαφνικά να προχωράς και σου έρχεται τα γούλα. Δεν μπορεί να καταλάβει και να το συνηθίσει αυτό. Γι' αυτό σου εξηγώ ότι κάποια στιγμή τεχνολογικά θα μπορούμε να το υπερβούμε. Ναι. Εγώ στην αρχή δεν ήθελα να το δοκιμάσω όταν πήγαμε με το Microsoft. Ναι. Οπότε στο πάντα πάρτε και ένα κουβά δίπλα για καλό και για κακό. Μια δραμαδί. Λοιπόν, Παναγιώτης Κρόκος, έχετε κάνει πολύ καλή δουλειά με το κανάλι, παιδιά. Δεν ξέρετε πόσο χαιρόμαστε που μας το λέτε. Ποιο ήταν το πρώτο παιχνίδι που παίξατε ή το πρώτο που σας έκανε εντύπωση? Που σας χτύπησε. Που σας γενικά, χτύπησε. Να σου πω, όταν ήταν προημένα, η πρώτη μου επαφή με το gaming, ας πούμε, που θυμάμαι έτσι να πει και να κόλλησα και να πω τι ωραία που είναι, τι είναι αυτό το πράγμα, ήταν το Tetris, όσο και σας φαίνεται περίεργο, γιατί ήταν... Το Tetris. Ναι ρε φίλε, όταν πήγα στο Game Boy και το είχα φορητό, μπορούσα να το παίζω φορητά αντί για τα arcades που είχα συνηθίσει. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση σαν επίτευγμα. Μένα μου άρεσε πολύ τον Batman τώρα που πιστεύει στο Game Boy. Στο Game Boy. Ναι. Το πρώτο παιχνίδι μετά το δεύτερο. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά το πρώτο παιχνίδι που πιάσει τα χέρια. Αυτό, ναι. Εμένα γι' αυτό λόγο. Λόγω τη φορητότητα ότι μπορεί, α πούμε, ήταν οι γονεί μου και ψωνίζαμε, ξέρω, παπούτσια θυμάμαι. Και εδώ και είχα και μια γκόμενη ιστορία. Δηλαδή έπαιζα τον τέτοιο και έρχεται πολύ. Τι είναι αυτό! Κοίτα, εμένα το πρώτο παιχνίδι, αν μιλάμε για κονσόλες φορητές ή... Οτιδήποτε, ναι, το πρώτο παιχνίδι που ακούμπησα στα χέρια μου σε κονσόλα, όχι σε arcades, θυμάμαι ήταν το AirTime. Από ένα φιλαράκι μου το έδωσε στα χέρια μου και έπαιξα για πρώτη φορά στη ζωή μου σε φορητή κονσόλα που δεν είχα ξαναπιάσει ποτέ στα χέρια μου, ήταν το Game Boy, ήταν το AirTime. Ναι, αυτό. Για εμάς, παιδιά, κάποια στιγμή γίνανε από arcade ή home οικιακές κονσόλες, γίνανε φορητό, ήταν τρομερή εξέλιξη να μπορεί να το έχεις. Φαντάζομαι πως ήταν και με τα κινητά που πλέον ήταν από τότε... σταθερό και ήταν και τρομερή, τρομερή επιτυχία. Τότε εκτός από το Game Boy και αυτά, εγώ το Tetris που έπαιξα, ας πούμε, και εγώ το Tetris έπιασα στα χέρια πρώτη φορά, ήταν από πανηγυρίσια... Είχε την κονσολίτσα που είχε μόνο το Tetris. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, τα γυριστατική εικόνα που είχε αυτό. Ένα τέτοιο με τα parachute, με τα αλεξίπλωτα, πέθανε. Και είχε κιόλας μέσα και καλά το Tetris, είχε ένα τετραγωνάκι που ήταν σαν αεροπλανάκι και πέταγες μπιλίτσες. Και τα πετύχαινες και καλά. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ποιο είναι. Λοιπόν, σαν το 1940 που. Προχωράμε. Ναι, πάμε στο επόμενο. Ο κύριος Τέο Μπούλ μας έρχεται καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι σε εμάς τα παιδιά που πήραν το μέρος. Ναι, ευχαριστούμε που συμμετείχε ενώ. Ο F-Gamer θέλει την 20άρα. Έλειωσε. Ο Απρούζου, Απζούζου
προειδοποιεί keep your hands off my gift. Okay. Ευχαριστούμε που πήρες μέρος. Και πάμε τώρα σε ερώτηση Κάρολος Γκρούνερ. Θέλω γνώμη για το Halo 4. Ξέρω μοιάζει περίεργη ερώτηση, αλλά πάντα με ενδιαφέρει η απάντηση από συνεπείς gamer. Καλή επιτυχία και συνέχεια. Ευχαριστούμε για το συνεπείς του. Λοιπόν, Halo 4. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τη σειρά, κομβικό παιχνίδι, γιατί έχει φύγει η Bungie από τα ενία και έχει πέρασει την 343. Νομίζω ότι δεν περιμέναμε, όσοι ακολουθούν τη σειρά Halo, όπως εγώ την ακολουθώ τη σειρά Halo, νομίζω ότι είχαμε πολύ μικρό καλάθι για το ότι θα βγει και μας εξέπληξε. Να πω εγώ λίγο εσύ, κάτι. Πες μου εσύ, ναι. Εγώ έχω παίξει το 3, το Reach και το 4. Ναι. Δοκίμασα και το 2, αλλά λόγω ότι είναι παλιό το παιχνίδι, δεν κατάφερα να το συνεχίσω. Δεν μπορούσα, έχει γεράσει λιγάκι άσχημα. Σε σχέση με το 3 και το Reach, το 4 για μένα ήταν όαση. Οπτική πρώτα απ' όλα. Παλιά πανέμορφη οπτικά. Μ' άρεσε η υπόθεσή του. Ναι. Πολύ δράση, δεν σταμάταγε ποτέ. Το shooting δηλαδή ήταν απαράμιλο και ακατάπαυστο. Ναι. Ναι, γενικά εμένα με εξέπληξε πάρα πολύ, ειδικά έτσι που αρχίζει, που ξυπνάει ο Master και με το διαστημόπλοιο και αυτά, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτές τις πιστούλες με το αεροπλάνο. Ναι, και το πώς συνδέσανε, γιατί αυτό ήταν το εννοώ το κομβικό, γιατί κλείνοντας μια τριλογία όπως ήταν το Halo 1, 2 και 3, ήταν λίγο δύσκολο το πώς θα συνεχιστεί πλέον. Και νομίζω με τον Prophet και με αυτά που κάνανε το συνεχίσαν πάρα πολύ ωραία, μας θα σκατώσανε λίγο στο 5, θέλω να πω. Εγώ δεν το έχω παίξει. Χωρίς να, μπορεί να πω παραπάνω, γιατί θα όσον αφορά τα multi, δεν παίζουμε, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε μια συνεχής απάντηση σε αυτό. Ο Ζήριος που κέρδισε κιόλας. Καλή αρχή, μάγκες, και καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστούμε. Καλό παιχνίδι τον αρχηγέ μου. Τι πήρε. Τι έπρεπε αυτός. Τι πήρε. Την εγκυκλοπαίδεια, νομίζω. Που λέγαμε. Την εγκυκλοπαίδεια πήρε, ναι. Ο Πάρης Δασκαλόπουλος, καλησπέρα παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ποια θεωρείτε την καλύτερη σειρά horror όλων των εποχών και γιατί? Πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση είναι, γιατί όταν σε ρωτάνε κάτι όλων των εποχών και λοιπά, νιώθεις λίγο... Όλων των εποχών. Εντάξει. Ξέρετε τι λέτε. Είναι δύο ρε φίλε, είναι και το Silent Hill και το Resident Evil. Μέχρι εκεί που ήταν τα καλά, δηλαδή μέχρι το 4. Εντάξει, και το 5 βάλει, τέλος πάντων. Το 6 ξέφυγε λίγο, το 7 βγήκε τώρα τούμπανο, άρα και το Silent Hill και το Resident Evil νομίζω ότι είναι δύο κορυφές horror series. Δεν χρειάζεται νομίζω διαλέξουμε. Και οι δύο μας αρέσουν, εγώ δεν έχω παίξει τόσο Silent Hill, έχω παίξει μόνο το 1 για να μπορώ να έχω μια γνώμη, αλλά το Resident Evil μπορώ να πω πιο ξεκάθαρα. Ο Vault Gaming GR, καλή επιτυχία σε όλους, έχετε ασχοληθεί ποτέ με σόλτ παιχνίδια? Βα! Όχι, ποτέ. Το έχουμε αναφέρει και στο βίντεο πόσες φορές το συγκεκριμένο. Ναι, το έχουμε, είναι αγαπημένη μας εταιρεία η From Software, αγαπημένη μας σειρά τα Souls παιχνίδια και νομίζω ότι θεωρούμε... Και πλέον είναι αγαπημένο στυλ παιχνιδιών, γιατί έχουν αρχίσει να βγάζουν και άλλες εταιρείες, οπότε μας αρέσουν σε αυτό το στυλ. Έχουμε καθιερώσει ένα στυλ το οποίο μας τα αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσουν πολύ τα Souls παιχνίδια. Μας αρέσει να σπάμε τα τραπεζάκια, γιατί είναι και μια ευκαιρία να ανακαινήσει και το σπίτι σου. Εγώ έχω ρίξει μπουνιές τώρα, εδώ έχω σπάσει δύο τραπέζια, θα τα αλλάξω. Μπάμπι, φέρετε να πάμε. Μετά τον Ιωρή. Καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης Αβίδης, μπράβο για τον διαγωνισμό, και η ερώτηση μου είναι η εξής. Πιστεύετε πως πρέπει να αρχίσει το μπικοτάζ προς τις μεγάλες εταιρείες, γιατί μας έχουν αδειάσει τις τσέπες με τις κακές πρακτικές? Και πώς θα το κάνεις τώρα το μπικοτάζ? Καλά, να γίνει μαζικό μπικοτάζ είναι λίγο δύσκολο, παιδιά. Ναι. Δεν μπορείς να συγχρονίσεις ένα τέτοιο. Απλώς αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι λίγο η καταναλωτική μας συνήθεια και το πώς αγοράζουμε και το πώς επενδύουμε τα λεφτά. Για παράδειγμα, βλέπεις μια εταιρεία που ακολουθεί κακή πολιτική όσον αφορά τα season pass και το περιεχόμενο σου το δίνει μισό. Μην αγοράσεις και αγοράσεις το στο 10 ευρώ. Ή μην αγοράσεις καθόλου. Εγώ έχω, όπως είπα και σε ένα βιντεάκι με τις gaming συνήθειές μου, δεν αγοράζω ποτέ DLC. Ή θα αγοράσω το πολύ πολύ της complete, όταν θα βγει ολοκληρωμένο, και ξέρω συνειδητά ότι μπορεί να χάσω μια εμπειρία ή μπορεί να μην είναι ολοκληρωμένη. Άμα είναι να παίξω, θα παίξω όπως μου το δώσει το παιχνίδι. Απλά εγώ τα μοναδικά, αν τα θεωρήσουμε DLC. Ξέρω, το είπα και στο βίντεο, ξέρω τα Souls και το Witcher για παράδειγμα. Εντάξει, να σου πω κάτι, το οποίο είναι expansion. Ναι, είναι expansion. Αλλά να σου πω κάτι, και το Dishonored έχει βγάλει DLC, το οποίο όμως είναι standalone, μπορείς να το πάρεις μόνο του. Είναι και αυτό expansion, γιατί όταν αυτά έχουν σχεδιαστεί λίγο μετά το παιχνίδι. Ναι. Δεν στο κόβουν μέσα από το παιχνίδι. Ναι, όχι. Δεν είναι, ας πούμε, σαν το Assassin's Creed 2 που είχε βγάλει το Sequence 10 και το έβγαλε DLC. Ναι.
χωρίς λόγο κάποια παράδειγμα. Οπότε ναι, εντάξει, ο καθένας πρέπει πλέον. Κάντε μπορικοτά σαν DLC είναι ο λίγης, παιδιά. Όχι, δεν είναι. Πρέπει να αρχίσει να τα καταλαβαίνει και να μην χαϊπάρεται χωρίς λόγο για το παιχνίδι, να κοιτάει. Να κοιτάει άμα θα βγάλει season pass, άμα θα δώσει έξτρα περιεχόμενο, πότε κλπ. Και να ψωνίζει ανάλογα με συνείδηση. Αυτό είναι που μας λείπει. Πάντως, οι gamers να ψωνίζουν με συνείδηση, να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Πάντως και εγώ στα Dark Souls λέει, περίμενα να βγει ολοκληρωτικά μετά ξανά. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι είχε ξαναπεί. Η καλύτερη απάντηση που μπορεί να κάνει ο καθένας είναι με το πορτοφόλι του να αγοράζει πολύ συνειδητά, να υποστηρίζει συνειδητά και να αγοράζει συνειδητά. Mm. Ποια η γνώμη σας για το Nintendo Switch, ρωτάει ο Στέφανος Ρέντας. Η γνώμη μου, εγώ το έχω στην κατοχή μου, είναι πάρα πολύ θετική. Είναι πάρα πολύ έξυπνο το μοντέλο που έχει πλασάρει η Nintendo και έχει πιάσει ήδη στην αγορά. Με τους τίτλους που έρχονται και θα έρθουν, θα τα πάει πολύ καλά. Έχει βρει θετική ανταπόκριση και είναι πολύ εύκολο στο να γίνει το marketing. Εδώ θα μας πούνε άμα σκέφτονται να το πάρουν. Να πω εγώ. Πες. Εγώ το φοβάμαι. Το φοβάμαι πάρα πολύ γιατί αυτό που έγινε με το Wii U, εμένα με στεναχώρησε πάρα πολύ. Γιατί το Wii U ήταν για μένα μια χρονιά κονσόλα. Από εκεί και πέρα δεν είχα κάτι άλλο να παίξω. Δεν στηρίχθηκε καθόλου το μηχάνημα και με το Switch φοβάμαι μην γίνει πάλι το ίδιο. Δεν θα γίνει τώρα από τη στιγμή που. Ελπίζω να έχεις δίκιο. Βλέπεις, περιμένω λιγάκι. Βλέπεις γιατί πλέον βλέπεις λόγω τη απρόσμενη αποτυχία, γιατί νομίζω όλοι δεν περιμέναμε να έχει τέτοια επιτυχία το Switch. Βλέπεις ότι πρώτον. Σχεδόν όλα τα είδη κυκλοφορούν και στο Switch πλέον είναι de facto. Ναι. Και ότι λόγω των πωλήσεων και οι εταιρείες, οι third party, κάνουν στροφή. Μπορεί να μην κυκλοφορούν παιχνίδια αμέσως όπως γίνεται στις άλλες δύο κονσόλες, αλλά θα κυκλοφορήσουν ή διαφορετικά παιχνίδια για το Switch ή μια αντίστοιχη υποβαθμισμένο Pro. Η επιτυχία, όπως λες, είναι απρόσμενη. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς έχει γίνει η αλλαγή στο Switch σε σχέση με το Wii U και έχει γίνει αυτή η επιτυχία. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή, τι διαφορετικό υπάρχει στο Switch που δεν υπήρχε στο Wii U. Κοίταξε να δεις. Στο Wii U ήταν άλλη κατάσταση. Καταρχάς, υπάρχουν δύο παράγοντες οποία βοήθησε πάρα πολύ το Switch. Η φορητότητα, το οποίο χτυπάει ένα μεγάλο μερίδιο του κοινού της Nintendo, το οποίο είναι το 3DS, που δεν έχουν απαραίτητα αγοράσει Wii U, έχουν μόνο το 3DS και βοηθάει αυτό το επόμενο που θα διαλέξει η κονσόλα, βοηθάει τη φορητότητα. Και το δεύτερο ήταν η μεγάλη επιτυχία του Zelda. Έγινε. Αλλά το Zelda βγήκε στο Wii U, ρε πίσω. Ναι, οι πωλήσει του όμω είναι το attach rate. Α βάζανε χάρτη στο pad και θα σου έλεγα εγώ ποιο είναι. Στο attachment rate παίρνει οποιοδήποτε παίρνει Switch, το έπαιρνε για το Zelda. Δηλαδή, έγινε τόσο μεγάλος χαμός με marketing, με σύμφωνα το marketing, που επηρεάστηκε πάρα πολλοί κόσμος για να το αγοράσει. Πάρα πολλοί κόσμος επηρεάστηκε να αγοράσει, γιατί όταν του λέγανε το άλλο ότι αυτό που βλέπεις είναι το παιχνίδι του αιώνα, και δεν κάνω πλάκα, έτσι το βγάζανε, το είναι το παιχνίδι του αιώνα, ο άλλος θέλεις δεν θέλεις το έπαιρνε. Γιατί σου λέει εδώ θα παίξω κάτι που είναι πρωτοφανές για το gaming. Άσχετα τώρα, δεν θα κλείσουμε το Zelda σαν παιχνίδι. Ας είχε το Zelda στο Wii U το χάρτη πάνω στο pad, θα σου έλεγα εγώ ποιο θα ήταν καλύτερο. Δεν συγκρίνουμε τώρα τις εκδόσεις των Zelda. Το Zelda, το Wii U δεν θα το έπαιρνε κανείς, δεν είναι Wii U. Καλή, λοιπόν, η Βασιλική Μιάμι, ευχαριστεί για το giveaway, ευχαριστούμε που πήρες μέρος. Δεν το έχετε φαίνει, ο Κόνστ έτσι είναι το... Ήταν μεγάλη και το πράγμα στην έτσι. Κωνσταντίνος, θα λέγαμε. Ναι, Κωνσταντίνος. Για πάντα πάνω του. Κωνσταντίνος D. Κωνσταντίνος D, καλή επιτυχία και συνέχεια. Ποια είναι η γνώμη σας για την κυκλοφορία ρετρό κονσολών? Σχόλια και από τους υπολείπους. Ωραία ερώτηση. Κοίταξε να δεις. Για μένα η επανακυκλοφορία των κονσολών εννοεί δηλαδή το NES και το Super NES. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πρέπει να τρελαθείς για να το έχεις στην κατοχή σου. Απλά εγώ το πήρα γιατί δεν έβγαζα, δεν μπορούσα, δεν βολευόμουν καθόλου με τους emulators. Και ήθελα κάτι πολύ πιο άμεσο. Δηλαδή ήθελα να βάζω μπαμ τα παιχνίδια και να τα παίζω. Αυτά τα παιχνίδια που είχε μέσα η κονσόλα ήταν καλά. Δεν νομίζω ότι το κόστος της είναι λογικό, δηλαδή 100 ευρώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι. Εντάξει, έχει καλά πλαστικάκια. Το έχω πει και σε βίντεο που έχω κάνει πιο παλιά. Λείπουν παιχνίδια. Θα ήθελα να έχει γύρω καμιά 50 παιχνίδια αν είχε μέσα. Νομίζω θα βόλευε πάρα πολύ. Υπάρχουν, να πω και στο. Όποιος έχει Switch ή Wii U, υπάρχουν και στο. Πώς το λένε, το Virtual Console, τα οποία μπορείτε τα ίδια παιχνίδια να τα βρείτε από εκεί, οπότε δεν χρειάζεται να σκοτώσετε να πάρετε αυτή τη mini console νομίζω και παίζουν καλό. Όχι, απλώς παιδιά, οι mini consoles στοχεύουν καθαρά σε gamer
νοσταλγούς της ηλικίας μας. Συλλέκτες. Γιατί, παιδιά, όταν είχε βγει το Super Nintendo ή το NES, εμείς δεν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να πάμε και να πάρουμε την κονσόλα και τα, αυτά τα παιχνίδια προσφέρει. Και να το κάνουμε ένα unboxing οπότε, για να το ανοίξουμε. Εντάξει, οπότε τώρα δεν είναι για μας ένα κατοστάρικο, δεν είναι τίποτα για μας ένα κατοστάρικο να... Για μας, για οποιονδήποτε που γουστάρει νοσταλγό να σκάσει ένα κατοστάριο και να πάρει τα 20 παιχνίδια του, είναι πολλές οι αναμνήσεις. Εκεί στοχεύει η εταιρεία και αυτό θα πουλήσει. Γιατί να σας πω κάτι, μπορείτε να το βλέπετε συνέχεια το SNES Mini, γιατί είναι Nintendo πίσω, αλλά κυκλοφορούν άπειρες τέτοιες κονσόλες που μπορείς να τις συνδέσεις στην τηλεόρασή σου και να παίξεις. Οι οποίες όμως δεν προμοτάρονται το ίδιο, επειδή είναι Nintendo πίσω. Σε σταματήσεις να πεις. Αδιάφορο. Εσύ. Το ίδιο. Λοιπόν, ο Μπέλους 000 ρωτάει τον Μπάμπη συγκεκριμένα, μου σακάσει παστίτσιο. Τι είπατε, ότι είμαι μαγειρές. Όχι, δεν είπαμε τίποτα. Τα λες πρώτη φορά. Μουσακάς. Μουσακάς. Μουσακά και εγώ. Θες να πεις για τάση. Εγώ παστίτσιο, παιδιά. Δεν είναι δίρυμα, στο τέλος του βίντεο δεν είναι δίρυμα. Έχω μουσακά. Παστίτσιο, παιδιά, γιατί είμαι μακαρονοφάγος. Και λέω μουσακά. Τι είσαι? Λοιπόν, μακαρονοφάγος. Ό,τι έχει πάστα μέσα, τρελαίνουμε. Λοιπόν, ο NWA Onyx, good work. Ευχαριστούμε που μας βλέπεις. Σοφία L, τι έχει το σκοπό να δείξετε στο μέλλον. Καλή επιτυχία. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Θα δείτε unboxing, reviews, χειμωριστικά βίντεο που έχουν σχέση το gaming βέβαια. Πάντα με οτιδήποτε θα δείξουμε μέσω gaming και μπορούμε να εκφραστούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα που δεν μας εκφράζουν. Οπότε θα δείτε πολλά γύρω από το gaming, αυτό θα πω εγώ. Ναι, 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 σωστός. Λοιπόν, ο Τζόνι... Τζόνι τον Μπρατσόνι. Ο Τζόνι Διαμαντής. Ο Johnny Diamond, nice giveaway, καλή μας επιτυχία, καλή σας. 29 Οκτωβρίου είναι Κυριακή, πάλι εγώ, συγγνώμη, εγώ εγώ έκανα την ανοησία, μπέρδεψα τις μέρες, τις ημερομηνίες. Βασίλης Γιαλοψός, ποια ήταν η αφορμή να ξεκινήσει το κανάλι. Να πω η αφορμή, γιατί ο άλλος με ρώτησε πώς και πήρα την απόφαση. Η αφορμή να πω ότι εγώ πάντα, επειδή μου αρέσει λίγο δημοσιογραφικά να βλέπω το gaming, πάντα έχω προσπαθήσει πολλές φορές να γίνω συντάκτης στο Game Over και στο Unboxholics. Πάντα τρώγα τείχο. Στο username για όποιοι παρακολουθούν τα site ήμουν ο Jarhead και στο Unboxholics ο Big Daddy. Και αισθάνομαι λίγο σαν αυτούς τους αποτυχημένους παίχτες που γίνονται προπονητές ή τους διαιτητές, κάτι τέτοιο. Ή έχουν δική τους ομάδα. Ναι, κάπως έτσι. Εγώ πάντα ήθελα βασικά να ασχοληθώ πάντα έμεσα, λίγο πιο έμεσα με το χόμπι που γουστάρω. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είχα κάποιες φιλοδοξίες, δηλαδή να γίνω είτε συντάκτης είτε τέτοιο, δεν είχα. Αυτά είναι το στήσιμο, το ανάλαβα πιο πολύ εγώ το πώς θα κουλαντράρω τη φάση. Εσύ στα μάτια εγώ γούσταρα τη φάση. Ναι. Και εγώ γούσταρα τη φάση. Αυτό το τράβηξαμε τυχαία. Αυτό είναι το περνούσα όλα για σκέδα. Τώρα πάω το δείτε σε 5-6 μαζεμένα βίντεο την άλλη εβδομάδα μπορεί να μην το δείτε σε κανένα. Λοιπόν, ο Οδυσσέας Παρχαρίδης, καλησπέρα στην παρέα. Η ερώτησή μου, τι προτιμάνε, gaming σε PC ή σε κονσόλα. Νομίζω αυτό το έχουμε απαντήσει. Το είπαμε πιο πριν. Στις άκρες, δεν χρειάζεται να ξαναφερθούμε. Ο καθένας παίζει όπου του αρέσει. Όπου έχει συνηθίσει. Εμείς προτιμάμε σε κονσόλα για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πιστεύετε πως πλέον αξίζουν οι φορητές κονσόλες για το σκοπό για το οποίο έχουν φτιαχτεί? Ρωτάει ο Chelsea Kai. Όπως το να βγεις έξω και να συνεχίσεις το παιχνίδι. Επομένως πρέπει να συνεχίσουν εταιρείες όπως η Nintendo να βγάζει φορητές κονσόλες ή να εστιάσει σε μια σταθερή και πιο δυνατή κονσόλα. Λοιπόν, οι φορητές κονσόλες έχουν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μειονέκτημα πλέον που είναι το mobile gaming. Ναι. Που, δηλαδή τρώνε πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Γι' αυτό και η μόνη που έχει απομείνει σε φορητότητα είναι η Nintendo. Η οποία όμως έχει δει και αυτή ότι. Γιατί άμα δει κανείς τις πωλήσεις του 3DS, έχει πουλήσει πολύ λιγότερα σε σχέση με τον DS. Έχει καταλάβει ότι ακόμα και έτσι, ακόμα και την επιτυχία της που έχει, υπάρχει μια κάμψη στην αγορά των, των φορητών. Ναι, αλλά δεν έχει επίσημα παιχνίδια στα mobile. Όπως δεν, έχεις, ας πούμε, στο 3DS. Δεν είναι το ίδιο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε και ποιο είναι το κοινό που αγοράζει. Δηλαδή στους 60-70 εκατομμύρια που είναι gamers του 3DS, δεν το αγοράζουν όλοι γιατί ακολουθούν φανατικά τα παιχνίδια. Μπορεί να είναι κάποιοι που είναι casual. Ναι. Οπότε αυτοί οι casual θα βγάλουν στην άκρη το Nintendo που είναι πολύ πιο ακριβό και θα παίξουν με το κινητό που θα το χρειάζονται έτσι κι αλλιώς. Στο κινητό του φτερού παίζεις παιχνίδια, ρε φίλε. Όταν παίρνεις το καράβι, συστάζεις το ένα. Αυτός που είναι ο κάζος και η φορητότητα εμένα μου αρέσει που έχει το
το Switch. Θα ήθελα να είναι λίγο πιο ισχυρό μηχάνημα, η αλήθεια του είναι. Δεν νομίζω όμως ότι θα έβγαινε. Δηλαδή, άμα ήταν πολύ πιο φορητό, φοβάμαι ότι η κονσόλα θα κατέπινε την μπαταρία σε μισή ώρα όταν θα έχει μπαταρία. Ναι, πρέπει να βγάλει με μπαταρία τέρα. Ναι, πρέπει να εντάξει. Η Nintendo γι' αυτό επιστράφηκε έτσι, πιστεύω. Δεν είμαι σίγουρο, πιστεύω ότι θα ξαναδοκιμάσει άλλη μια φορά να βγάλει φορητή κονσόλα. Βέβαια τώρα, όχι τώρα γιατί έχει το Switch να προμοτάρει, θα ξαναδοκιμάσει άλλη μια φορά. Η Sony νομίζω τέλος, με φορητότητες. Εντάξει, δεν πεθαίνει το PSV, ρε. Αφού αθάνατο είναι. Αφού ακόμα εγώ το έχω να πω σαν... βγάζει πράγματα. Δεν πεθαίνει, αλλά. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι. Για επόμενη κονσόλα. Δεν νομίζω ότι φίλε ότι κάποιο παίρνει φορητή κονσόλα όμως για να συνεχίσει. Δηλαδή το Switch δεν νομίζω ότι θα πάρει σε μένα και θα ανέβει πάνω στο. Εμένα με έχει βολεύει. Εγώ δεν παίρνω στη δουλειά. Ο Μπάβη θα τον βόλευε συνέχεια παίζει φορητά, γουστάρει να παίζει φορητά λέγοντα ότι είναι εξαπλωμένο τέσσερα. Δεν κάτι τέτοιο. Εμένα με έχει βολεύει ξαφάνταστα. Το παίρνω στη δουλειά. Χέστα. Παντού, ό,τι σημείο, δηλαδή πάω, παπ, το αφήνω πάνω και συνεχίζω την τηλεόραση. Ναι, δεν το έχετε, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί, η αμεσότητα που έχει είναι αφάνταστα βολική. Αυτό και το καλό είναι ότι αυτό είπε η Nintendo, αυτό κάνει. Δεν είπε ότι θα κάνω αυτό και δεν το κάνω. Απλά όσο ξεμείνει, σε πάρει ο ύπνο και σου φύγει η κονσόλα και σου κάσει μέσα. Α, τον Μπάμπη, εγώ δεν πιστεύω. Μπάμπη, αυτό δεν παίρνει ποτέ. Μην είδε προσοχή να με πάρει ο ύπνο. Και αν. Λοιπόν, επομένως πρέπει να συνεχίσουν εταιρείες όπως είναι να βγάζει φορητές κονσόλες. Νομίζω ότι μέσα σε άκρα το απαντήσαμε. Νομίζω ότι απλά το κομβικό σημείο για την Nintendo είναι η επόμενη κονσόλα. Θα επιμένει λογικά στο στυλ. Η επόμενη κονσόλα να έρθει να είναι λίγο πιο δυνατή, ρε παιδιά, να μπορεί να παίξει και να βγάλει τα δεδομένα. Εγώ ξέρω, πιστεύω ότι θα υπάρξει παύση στις φορητές κονσόλες για κάποιο διάστημα, δηλαδή πες 2-3 χρόνια, και ξαφνικά κάποιος θα σκάσει με ένα μηχάνημα πιο τουμπανό, πιο τουμπανό και από τα κινητά κτλ. Και θα ξανακάνει μόνη του παιχνίδι. Να σου πω κάτι, και ας πούμε στην Ιαπωνία, βλέπετε ότι το Switch έχει μια. Ενώ είχαν σταματήσει να αγοράζουν κονσόλες, οι πωλήσεις των κονσολών είναι έτσι. Με το που βγήκε το Switch, χτυπάει πρωτιά συνέχεια λόγω της φορητότητας. Γιατί οι Ιάπωνες παίζουν πάρα πολύ φορτά. Ναι. Γιατί είναι συνέχεια στον δρόμο και στην κίνηση. Και τους έχει βοηθήσει, πάρα πολύ να πάρουν το Switch. Να τρακέρουν μεταξύ τους. Λοιπόν, ο Άκης Τρου, ωραίο giveaway, ευχαριστούμε. Ο Βαν Γκέλης πολύ καλό. Ο Κώστας Κάπα καλό. Η Ανθίνη τέλεια δώρα. Τάκη Στάκ, ευχαριστούμε για τα ωραία δώρα. Πάντα επιτυχίες, ωραία δώρα. Ο Ακιστή, φέρω το πρώτο. Ο Δεβάντων 21, πολύ καλά. Ωραία. Και ο RSD το ίδιο. Happy joysticks. Ευχαριστούμε πολύ όλους που πήραν μέρος. GP Καράς, υπάρχει πλατφόρμα για game που να είναι καλύτερη ή εξαρτάται από τις προτιμήσεις του καθενός. Τι πιστεύετε εσείς, το έχουμε απαντήσει. Το απαντήσαμε πιο πριν. Ναι, ναι. Για δεν υπάρχει. PC και κονσόλα. Οι κονσόλες φτιάχτηκαν για να παίζεις παιχνίδια. Από τη στιγμή που μια κονσόλα έχει παιχνίδια να παίξεις και δεν είναι νεκρή, ας πούμε και το Xbox One μπορεί να μην έχει ξεπατωθεί στις πωλήσεις, αλλά οποιοδήποτε κυκλοφορία βγαίνει κανονικά. Οπότε τα παιχνίδια θα τα παίξει. Δεν θα μην τα εστερείς. Από εκεί πέρα και τι σε βολεύει στην κάθε κονσόλα. Θα σε βολεύει το μενού, σε βολεύει ο μοχλός που έχει συνηθίσει, που μαζεύει στρόφι, αν δεν μαζεύει στρόφι. Τέλος πάντων, θέλεις να παίξεις τα αποκλειστικά, ποια αποκλειστικά θέλεις να παίξεις κτλ. Αυτά. Ο Μενοίτιους, ευχαριστούμε λοιπόν για το giveaway. Ερωτώ λοιπόν, τι μπορούν να προσφέρουν οι κονσόλες επόμενης γενιάς. Μήπως έφτασε το τέλος του σαν νέο hardware κάθε 4-5 χρόνια και απλά για να πάρουν μισή του σαν άλλα PC. Το έχω σκεφτεί και εγώ. Λοιπόν, οι εταιρείες θα θέλανε πάρα πολύ να γίνει κάτι τέτοιο και να μας βάλουν σε μια καταναλωτική μανία να αγοράζουμε κάθε 3-4 χρόνια κονσόλα γιατί είναι χρήμα. Ναι, είναι χρήμα. Δεν ξέρω. Είναι αλλά δεν θα ήταν πιο γαμμάτο να ήταν στημένο σαν PC και να το άνοιγες και να βάζεις μέσα κάρτα και επεξεργαστεί. Και γιατί δεν παίρνεις PC. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Γιατί... Εγώ νομίζω η Microsoft. Η κονσόλα δεν κάνει άλλα. Εντάξει, να δεις. Να σου πούμε, η Nintendo είναι παραδοσιακός παίχτης οικιακών κονσολών. Ναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι 2-3 φορές έχει κάνει λίγο μαλακιούλες η Nintendo με την έννοια ότι μου πλασάρει ας πούμε, στα 3D συστήματα αναβαθμίσεις κάθε 2-3 χρόνια. Mm. Αλλά κοίτα εκεί και τόσο πολύ να πάρεις το επόμενο μοντέλο 3DS. Όχι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές γι' αυτό. Τώρα, αν και στην αρχή η Microsoft πήγε να έδειχνε ότι πάει προς τα εκεί να κάνει αυτό, τελικά το γύρισε πίσω για την λόγω των αντιδράσεων. Η Microsoft έχει όμως δύο προβλήματα. Πώς του ήρθε τώρα, πρέπει να παίρνει τηλέφωνο. Σε συγγνώμη κιόλας. Λοιπόν, η Microsoft. Τυχώς είχε κοπεί. Η Microsoft έχει δύο προβλήματα. Το Steam, που θέλει να κάνει τα Steam Machines. Και το PlayStation, πάει προς το παραδοσιακό gaming.
Και είναι, τώρα αμφιταλαντεύεται, είναι με τα δύο πόδια κάπως έτσι, ξέρω εγώ. Ναι. Και επειδή είναι και software εταιρεία, ναι, σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή θέλει να αποσυρθεί. Από, να έχει ένα μηχάνημα που αποτελείται από parts και να έχει μόνο το σήμα Xbox σαν software. Τέλος πάντων, τώρα μακάρι να μην γίνει κάτι τέτοιο, εμείς δεν θέλουμε να γίνει κάτι. Αλλά ξέρεις τι, αν μπορείς να κάνεις την κονσόλα, να βάζεις parts, δηλαδή να βάζεις επεξεργασία, να βάζεις το ένα, να βάζεις το άλλο, τέλος πάντων, όμως ακριβώς κάθε δύο χρόνια. Χάνει για τη μαγεία του σαν κονσόλα. Οπότε δεν θα τη χρειάζομαι την κονσόλα πλέον, γιατί θα φεύγει αυτή η ευκολία. Δεν θα, θα χρειάζεται να σπάω το κεφάλι μου, τι θα πάρω, πώς θα το βάλω, πώς θα τα ανοίξω κτλ. Και θα πρέπει, ναι, αναγκαστικά. Όπως και, πάλι θα πω το ίδιο. Οι πρακτικές αυτές δεν είναι κακές. Αυτά όλα που σκεφτόμαστε δεν είναι κακά. Απλώς έρχονται οι εταιρείες και κουμπώνουν με αντι-gaming πολιτικές κατά του παίχτη και δεν είναι. Μα δηλαδή, προβληματίζουν και εμάς. Ναι. Γιατί καλύτερα να μην γίνουν, γιατί θα μπλέξουν ναι, σε άλλα απολογάκια. Λοιπόν, ο Ζώσου Ζούκα, μπράβο, πόσο καιρό πιστεύω ότι θα συνεχίζεται. Όσο μας αρέσει και όσο πάει. Μέχρι να μας επιδώσει και να πούμε τι προστάνει. Αφήνουμε το κανάλι ανοιχτό, τα βίντεο παίζουν αιώνια και εμείς το έχουμε παρατήσει και έχουμε τα παιδιά μας. Και είμαστε στο Μαλιμπού που ξέρουμε πριν, γιατί πίνουμε τα ποτάκια μας. Ο Τεό, well done, καλή σε όλους. Μάριο Γκάλαξη, και άλλος νικητής. Παιδιά, σας εύχομαι καλή επιτυχία και σε αυτό που κάνετε και μακάρι να απολαύσετε τους στόχους και μεγάλο ευχαριστώ για το giveaway. Ποια είναι η γνώμη σας για το επερχόμενο God of War στο PS4. Έχω τις καλύτερες προσδοκίες. Και εγώ έχω τις καλύτερες προσδοκίες. Το περιμένουμε πώς και πώς. Πώς και πώς. Ναι. Παίζοντας και το Senua Sacrifice, το οποίο ναι, διαδραματίζεται στην ίδια εποχή και περιοχή ναι, πάνω ναι, κάτω, περιμένω να δω και εκεί βία πράγματα. Full. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ βίαιο το κοντινό. Είναι και το, αυτό το Viking. Η Viking ατμόσφαιρα. Ναι. Είναι η πάρα πολύ σκοτεινή αυτή η συνεφώδη. Περνάει και θα περάσει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Αργύρης Γαβαλάκης, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία σε όλους. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να σταματήσει η πληρωμή για το online στις κονσόλες? Με τίποτα. Όχι. Με τίποτα. Θα τα πληρώνετε. Θα τα πληρώνουμε. Και μέχρι να. Πλέον δεν υπάρχει. Το ξεκίνησε η Microsoft που για να παίξει online ήθελε συνδρομή. Τώρα το κάνει και η Sony. Βλέποντα ότι θα το κάνει και η Nintendo στο τέλος. Δεν το έκανε. Το έκανε. Το έκανε. Παιδιά, μην νομίζετε ότι το έχει στο PC. Κάποια στιγμή το Steam, όσο είναι και κυριαρχεί, κάποια στιγμή θα σας ζητήσει. Είναι λεφτά που χάνουν οι εταιρείες. Λοιπόν, πάμε Ρωμάδα. Νίκος, λέει ο Νίκος Χαρατσιάρης. MT Jonathan 7, καμιά GTX 1080 παίζει να μου στείλετε. Τη διεύθυνσή σου να μας αφήσεις, να σε στείλουμε πακεταρισμένη. Τώρα που έρχονται και Χριστούγεννα, ναι, θα στείλουμε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Εδώ, θα τη δει ο Μπάμπης ο Άγιος Βασίλης και θα έρθει να σου δώσει. Λοιπόν, City Minus, ποιοι το έχεις στο κανάλι, αναφερθήκαμε. Τους αναφερθήκαμε πριν. Ναι. Μπράβο παιδιά και πάντα τέτοια. Ερώτηση, πώς βλέπετε το Red Dead Redemption 2, ρωτάει ο Γιώργος Κοτσαδάμ. Λοιπόν, δεν το βλέπουμε γιατί δεν έχουμε δει τίποτα, μόνο ένα βιντεάκι. Ναι, βίντεο, CGI κανονικά βίντεο. Εννοείται ότι το πρώτο είναι από τα αγαπημένα μου παιχνίδια της προηγούμενης γενιάς. Και εμένα. Εξαιρετική ως στήσιμο από τη Rockstar. Το περιμένω πώς και πώς. Εγώ σαν πρακτική δεν κοιτάω πολλά βίντεο πριν βγουν τα παιχνίδια. Υπάρχει μεγάλο hype γενικά για το γενικά, παιχνίδι. Ναι, εγώ θα το πάρω day one, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, εγώ το Far Cry περιμένω. Καλή αρχή και καλή συνέχεια. Με τι θα ασχολείται το κανάλι, Paul Nick. Νομίζω έχουμε αναφερθεί άπειρες φορές. Ο Beastie 95-95 με αν κάποιος πρέπει να πάρει μία από τις δύο κονσόλες, Xbox, PlayStation, ποια θα ήταν αυτή και γιατί. Παιδιά, οι λόγοι που διαλέγει κάποιος κονσόλα είναι πρώτον και κύριον τα παιχνίδια. Αν τα παιχνίδια σε ικανοποιούν, τελείωσε, πας και παίρνεις αυτό. Ναι. Δεύτερος λόγος που μπορεί να πάρει μία κονσόλα είναι οι φίλοι σου. Αν κάποιος φίλος σου έχει μία αντίστοιχη κονσόλα που μπορείτε να ανταλλάσσετε παιχνίδια ή να παίζετε online. Ναι. Αυτοί οι δύο λόγοι νομίζω. Και τρίτος λόγος είναι αν θέλεις να βλέπεις όντως και έχεις τηλεόραση και θέλεις τώρα πλέον με το καινούριο μηχάνημα. Δηλαδή, άμα τα ταιριάξεις με το Xbox One X και το PS4 Pro, αν θέλεις ένα πολύ δυνατό μηχάνημα κονσόλα, σε στυλ κονσόλας, άρα και πας εκεί. Ναι, άμα δεν σε αρέσουν τα παιχνίδια του Xbox, πας αναγκαστικά αυτό το PlayStation. Έχετε ασχοληθεί με Pokémon, ποια είναι η αγαπημένη γενιά, ρωτάει ο Argonath. Εγώ δεν ασχολούμαι με Pokémon. Εγώ έχω ασχοληθεί, αλλά με το Pokémon του κινητού, το Pokémon Go. Τόλιωσε. Μάζεψα ό,τι Pokémon υπήρχε, τώρα βάλανε κι άλλα, αλλά δεν μπορώ να το ξαναρχίσω. Για τα αυτά που έχουν βγει σε Game Boy και σε τέτοια δεν έχω ασχοληθεί. Είχα ασχοληθεί λίγο με το Yellow νομίζω. Yellow πρέπει να ήταν κίτρινη κάρτα στο Game Boy. Νομίζω λίγο είχα ασχοληθεί με αυτό. Τα λίγα πιο κάτω από τις γενιές. Ούτε τα παιδικά, ούτε τα παιδικά, ούτε τα μέσα δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τα Pokémon. Με τα animation το βλέπα εγώ. Εγώ δεν έχω. Λοιπόν, ο Φώτης Άδης ρωτάει, βρε παιδιά, πείτε τον λίγο να ξυριστεί. Ξυρίσου. Για δες. Ξυρίσου. Εντάξει. Τίποτα, φέτες λέει να το πάρεις ερωτικό. Τελείως, όχι ρε.
Το έκανα ένα χρόνο στο στρατό και δεν πάρει περίπτωση. Ο GDF Vlogs, πώς αποφασίσατε να αρχίσετε το YouTube? Έτσι τα πήραμε ένα πρωί στο πηγούνι να πούμε. Άλλοι τα παίρνουν στο κρανίο. Άλλοι το παίρνουν στο πηγούνι. Ναι, στο πηγούνι. Όχι, έχουμε χάσει. Ο Crepes PC Gamers, οκ. Τι αν έχουμε χάσει, τι εννοείς? Προχωρά, έχει άλλα. Λοιπόν, ο Κώστας Πάπ που κέρδισε και το δώρο, καλή αρχή παιδιά, ό,τι καλύτερο, να είσαι καλά, καλό ρίζικο. Ο Μιτσάρος, ο Γορναράκης, Νάτα μας, Star Wars. Νομίζω ο Μίτσο και οι άλλοι κατάλαβες για ποιο δωράκι τρελάθηκα. Καλά, κατάλαβα, δεν λες. Πάμε τα Χριστούγεννα μαζί να δούμε το Last Jedi. Όλοι. Τι θες να το κάνεις αυτό μαζί μας. Ναι, λοιπόν, γιατί γεια σου, Μιτσάρα. Δεν θα ευχαριστήσω. Πώς πετάξουν έξω το σύνολο. Λοιπόν, ο Ανδρέας Σαν Ανδρέας. Γεια σας, παιδιά. Είστε ωραία παρέα και αποφεύγετε τα ορλιαχτά στα βίντεο. Στα βίντεο σας. Κάτι που φαντάζομαι, που σέβομαι αφάνταστα. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με strategy games, RTS, Tenbench και αν με ποια? Εσύ έχεις ασχοληθεί πολλά. Εγώ παλιά έπαιζα πολύ, μ' άρεσαν πάρα πολύ στα κατηγορία. Δηλαδή έτσι δεν πάει στα κλασικά. Command & Conquer και τέτοια. Δεν έχω πλέον. Δεν... Λίγο το Total War είχα παίξει. Ναι. Δεν το φταίει. Εγώ ποτέ δεν τα έπαιξα. Είχα περάσει μια φάση που δεν έπαιξα πολύ. Μ' αρέσει όμως τα κατηγορία. Τα Warcraft έχω παίξει. Starcraft. Ναι. Αρρώστια τρελή τα Starcraft. Και Starcraft, το Starcraft 1 είχα παίξει σίγουρα. Όλα και. Πώς το λέγανε το άλλο. Και το Stronghold. Αυτά έχω παίξει. Το δίνει και δωρεάν νομίζω. Εγώ δεν μπορώ, με πιάνει το κεφάλι μου όταν ξεκινάω με αυτά τα παιχνίδια. Δεν τα έχω συνεχίσει ποτέ. Τα έχω δοκιμάσει με απόλυτη επιτυχία. Αλλά Starcraft, αγαπάμε. Λοιπόν, ο MS Arco 7, ο Θάνος. Φοβερό intro, καλή επιτυχία σε όλους παιδιά. Το intro είναι από τον Τζέρι. Και αυτό. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ο Κώστας ο Καούκης. Καλησπέρα παιδιά, συγχαρητήρια για το κανάλι. Κάνετε πολύ ωραία δουλειά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε το μέλλον του gaming για τους single player παίκτες με την συνεχή αύξηση και προσθήκη των microtransactions, loot boxes και άλλα. Στα περισσότερα παιχνίδια επίσης που οι εταιρείες στρέφονται πιο πολύ στο multiplayer και γενικά με αυτό το ψηφιακό ρεύμα που δεν έχει σταματημό. Αυτό έχω είπε, δεν έχει σταματημό. Σκοτεινό το βλέπω το μέλλον. Το single player, παιδιά, έχω αρχίσει και φοβάμαι. Πέφτει σιγά σιγά. Έχει μειωθεί πάρα πολύ τα παιχνίδια. Εντάξει, εμείς δεν θα πούμε ποτέ. Ότι κακώς παίζουν παιχνίδια, παίζουν όποιος παίζει online. Απλώς να μην επηρεάζει, παιδιά, να μην επηρεάζει τη single player εμπειρία και δυστυχώς. Έχει ξαπλωθεί παντού. Ναι, δυστυχώς τα loot boxes με κρυστοσάκια πάνε. Και να σας πει και ένα παράδειγμα, σταμάτησε όταν πήγε να πάρει ένα παιχνίδι. Πες αυτό με τον άλλον που του λέει να πάρεις αυτό. Ναι, πολλοί το βαριούνται δηλαδή. Του λέγει ο άλλος πάρε το Resident Evil, το Resident Evil 7, έχω ακούσει καλά λόγια ότι είναι καλό. Ωραίο, αφού δεν έχει όμως online, τι να κάνω. Είναι αυτό το κοινό. Να κάνετε το σταυρό σας, να μην εξαφανιστούν οι κονσόλες για να παίζουμε και μερικά αποκλειστικά single player. Αυτό μόνο. Λοιπόν, Unbox Therapies. Γεια σας παλικαράκια μου. Ουτζο Παλάνια, κάτι θέλαμε να ρωτήσουμε αλλά το ξεχάσαμε. Από αυτή την ηλικία, ρε παιδιά. Ναι, τώρα γίνεται. Πραγματικά, ναι. Super Detroit, γεια σου, ρε Βασίλη. Πώς θα διαχειριστείτε τα 100.000 subs, είστε έτοιμοι για τέτοια επιτυχία? Εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί, χτυπάω 3 ομά αυγά, βαρώ 10 που subs. Τώρα που έχουμε 300. Ναι, 34 κιλιακούς για να μπορέσω να σηκώσω αυτό το βάρος. Ναι. Ο Μίτσος από την άλλη πίνει καφέδες και τσιγάρα, του βάζω χέρι εγώ βέβαια. Κολόχερο που βάζει. Και ο Σταμάτης τώρα κάνει μια μεταπτυχιακή στις Λευκές Τίγρεις και ως προς τον εξαφανισμό τους. Ναι, σιγά σιγά όμως θα το βρω. Ναι, θα το βρεις. Λοιπόν, Βασίλη, δεν νομίζω, προσωπικά δεν νομίζω να φτάσουμε ποτέ στους 100.000 subs. Σαν όνειρο φαίνεται. Άμα ποτέ φτάσουμε στους 100.000 subs, θα είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε κάνει πάρα πολλά για να μετάσουμε. Κάτι σας ετοιμάζει, Βασίλη. Ναι. 60 ευρώ. Τέλος. Αυτά... Τελείωσε. Τελειώσαμε. Αυτά ήταν. Είσαι μαλάκας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους τα τεχνικά προβλήματα υπάρχουν όπως θέλετε. Ένα giveaway για κινητό, άμα κάνει να κάνει. Τι θες ρε και εσύ όλοι. Γυρνάμε βίντεο για να πούμε. Έλα πάρτονα. Λοιπόν, πήγαινε μέσα. Πήγαινε, φυσικό φύγε τώρα να κλείσουμε εδώ πέρα το βίντεο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Ναι, ήταν μεγάλη ανταπόκριση. Θα έρθουν και άλλα σίγουρα giveaways. Μας έδωσε πολύ δύναμη ναι. Αυτό. Μας αρέσουν πάρα πολύ ερωτήσεις. Αυτό είναι το βασικό. Φοβερές ερωτήσεις. Ναι. Ωραία σχολεία από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Άξι. Αυτά ήταν φοβερά, ήταν ωραίες στιγμές. Γιατί με χαϊδεύεις. Επειδή είστε. Είναι αγαπησιάρες. Σας δίνω ενέργεια, σας δίνω ένα κουμπάκι. Είναι αγαπησιάρες. Λοιπόν, από μένα γεια, όλοι μαζί. Χωρίς σου πιλιαχτά. Όχι, δεν αφήνω. Λοιπόν, γεια σας από εμάς. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Πείτε λίγο το όνομα σας.
Μάκης, Μίτσος, Στάμος, Μπάμπης. Yeah. Stay joystick.